Με διάθεση παραλίες αναμένεται να προσέλθουν αύριο στις κάλπες εκατοντάδες χιλιάδες εκλογείς και στην Κρήτη. Ήδη από σήμερα οι πολίτες κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες απολαμβάνοντας τη θάλασσα. Ο κόσμος αύριο τι λέτε, θα πάει να ψηφίσει? Θα πάει, γιατί να μην πάει. Θα συνδυάσει και την παραλία? Βεβαίως. Όλα συνδυάζονται. Δίλημα παραλία ή κάλπη υπάρχει, λέτε, από πολλούς? Δεν ξέρω. Εγώ παραλία πάντως. Εγώ παραλία. Είναι και η ζέστη. Η ζέστη δεν είναι. Ακόμα δεν έχουν πιάσει ζέστες. Αργότερα. Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε? Εγώ θα πάω να ψηφίσω, βέβαια. Το μπάνιο δεν θα το χάσετε πάντως? Όχι, ποτέ. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, συνδυάζοντας πάντως την ψηφοφορία με μια κυριακάτικη βόλτα. Αναγκαίο κακό, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνει και αυτό. Έτσι. Εξάλλου, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν άνοδο του υδραργύρου και ασθενείς ανέμους, συνθήκες ιδανικές για εξορμήσεις στη θάλασσα. Αναμένεται ότι οι καιρικές συνθήκες και πάλι θα διατηρηθούν πάρα πολύ καλές, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι γενικότερα θα έχουν δυτικές διευθύνσεις, πολύ ήπιες εντάσεις όμως, τα 2 με 3 και τοπικά προς το μεσημέρι μέχρι και τα 4 μποφόρ, και αυτό σημαίνει φυσικά ότι και οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές από πλευρά σχηματισμού. Δαγκωτό παραλία. Αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει σταυροδοσία και οι εκλογείς θα επιλέξουν μόνο κόμμα, καθώς οι υποψήφοι βουλευτές θα είναι σε λίστα στο ψηφοδέλτιο και θα εκλεγούν με σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.